Ελεύθερος αφέθηκε ο νοσοκομιακός γιατρός που συνελήφθη μετά από καταγγελία για φακελάκι. Ο ίδιος βρέθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα που του άσκησε δίωξη για δωροληψία κατ' εξακολούθηση και το παρέπεψε στο αυτόφορο για να δικαστεί. Εκεί ο γιατρός μέσω του δικηγόρου του ζήτησε και πήρε αναβολή. Πήραμε προθεσμία, δηλαδή ζητήσαμε το 15 ημέρο κατά νόμον, με δεδομένο ότι έλειπαν και οι μάρτυρες κατηγορίας. Μας όρισε δικάσιμο για τις 28 Νοεμβρίου, ώρα 12.30 το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ο γιατρός, διευθυντής του ΕΣΥ σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, συνελήφθη την Παρασκευή από άνδρες της αστυνομίας μετά από καταγγελία ασθενούς για φακελάκι. Από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι εμένα αυτή η ιστορία όλη μου βρωμάει. Μου βρωμάει εν ώψη του χρόνου που έγινε, εν ώψη του γεγονότος ότι δεν είναι συνήθις πρακτική αυτή. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο χειρουργός προέβησε χειρουργική επέμβαση στο συγκεκριμένο ασθενή, από τον οποίο φέρεται να ζήτησε φακελάκι με περιεχόμενο περίπου 2.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ασθενής έδωσε στο γιατρό μικρότερο ποσό από αυτό, με αποτέλεσμα ο γιατρός να ζητήσει επίμονα τη διαφορά. Μάλιστα, ο χειρουργός φέρεται να προσέβαλε τον ασθενή του εξαιτίας της αθέτησης της άτυπης συμφωνίας. Πηγές τονίζουν πως ο ασθενής επέστρεψε την Παρασκευή στο νοσοκομείο με ένα φακελάκι προσημειωμένα χαρτονομίσματα, καθώς το ενδιάμεσο είχε προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι όλη αυτή η ιστορία βρωμάει. Δεν μπορείς να μην δίνεις φακελάκι για την επίσπευση της εγχείρησης, δεν μπορεί να μην δίνεις φακελάκι πριν την εγχείρηση, δεν μπορεί να μην δίνεις φακελάκι αμέσως μετά την εγχείρηση και 10 μέρες μετά να πάει να πετάς ένα φάκελο που όλο τυχαίως είναι από πίσω σου οι αστυνομικοί, τον δεσμεύουν κατευθείαν το φάκελο και σου οδηγούν στο αυτόφορο. Με ανακοίνωσή της, η απερχόμενη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου τονίζει πως θα ακολουθηθούν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αστυνομικών αρχών. Σημειώνοντας ότι το περιστατικό αυτό δεν χαρακτηρίζει το αξιόλογο ιατρικό προσωπικό μας που δίνει καθημερινά τη μάχη για την εξυπηρέτηση του ασθενή. Την ίδια ώρα πάντως οι πολίτες φαίνονται προβληματισμένοι από το περιστατικό, καταδικάζοντας τέτοιου είδους πρακτικές. Μου φαίνεται πολύ βαρύ. Σας έχει συμβεί στο παρελθόν? Όχι. Όχι. Εγώ τώρα έχω ένα πρόβλημα με τη γυναίκα μου και προβληματίζομαι να κάνει μια εγχείρηση με τα μητρικά και δεν έχω τα λεφτά. Γιατί σας έχουν ζητήσει χρήματα? Όχι. Φοβάστε ότι σας φοβάμαι. Πολλοί κόσμος υπάρχει για να κάνει τη δουλειά του, πληρώνει και τέλειως δεν τον βάλουν στη λίστα να μπει σε χειρουργείο. Αυτοί φταίνε όμως, διότι σε βάλουν σε λίστα να περιμένεις και υποχρεώνεις από τον ευρύο τον πληρώσεις. Εσείς είχατε τέτοια εμπειρία ποτέ? Όχι. Ευτυχώς πέσαμε σε καλά χέρια, αλλά υπάρχουν άτομα, έχω ακούσει πάρα πολλούς ανθρώπους που παραπονιούνται.